Πω. Έχει πέσει αυτό πάνω στο πάγκο, οπότε δεν παίζει πάγκος για σήμερα σίγουρα. Και εδώ πέρα βλέπεις ότι είμαστε αποκλεισμένοι. Δεν μπορώ να πάω πουθενά. Εδώ ήταν ένας δρόμος κανονικά. Πηγαίνεις κάτω. Εκεί ήταν που διαλογιζόμουν παλιά, αν θυμάστε. Τι ωραία. Κάναμε το διαλογισμό μας, κάναμε το κρύο μας μπάνιο, παιδιά. Απλά σε ξυπνάει, σου δίνει ενέργεια, σου δίνει διάθεση για ζωή. Είναι το κάτι άλλο πραγματικά. Είναι το κάτι άλλο, είναι το καλύτερο ξεκίνημα που μπορείς να κάνεις στη μέρα σου. Εντάξει, τώρα το παρατήρησα ότι ακριβώς κάτω από εκεί που είχα σκύψει και είχα κάνει έχει κάτι σταλακτίτες. Ωμιτζι. Και φαντάστηκα να πέφτει πάνω στο λαιμό μου καθώς έχω σκύψει και έχω κάνει κάνω την άσκηση φάση βλέπω το θάνατό σου. Το αγαπημένο μου στο τέλος που το πετάω. Κοίτα εδώ. Σε θήκη μπήκε μέσα. Τα υπόλοιπα βαράκια είναι εδώ πέρα κάπου, θαμμένα. Οπότε αυτοσχεδιάσαμε ό,τι είχαμε, έτσι. Εντάξει, μια χαρά. Ωραία, μπαίνουμε μέσα και σαν μεταπροπονητικό γεύμα φάμε λίγο πάγο τώρα. Δεν ξέρω, είχα δει κάπου, είχα δει τέλος πάντων συνταγές ότι παίρνεις πάγο και βάζεις διάφορα μέσα και το τρως, ξέρω εγώ, σαν γλυκό, σαν γρανίτα. Θα το ψάξω να κάνουμε καμία συνταγή τώρα που είναι ευκαιρία, έτσι. Και ήρθε η ώρα να σας δώσω λίγη έμπνευση. Οκ, μείνετε λίγο μαζί μου. Λοιπόν, η έμπνευση της ημέρας έρχεται από τον Roger Bannister, αυτός εδώ πέρα είναι, που είναι το ρεκόρ των 4 λεπτών. Ας διαβάσω λίγο εδώ πέρα. Πρώτη φορά επιτεύχθηκε το 1954 από τον Roger Bannister στα 25 σε 3 λεπτά και 59 δευτερόλεπτα και 4 μιλισεκόντ. Λέει το τετράλεπτο όριο ρεκόρ έχει από τότε, το έχουν σπάσει πάνω από 1400 αθλητές και τώρα είναι το στάνταρ όλων των αθλημάτων μέσης απόστασης. Και λέει, γιατροί και επιστήμονες είπαν ότι το να σπάσει αυτό το τετράλεπτο μίλι ήταν αδύνατον, ότι κάποιος θα πέθαινε στην προσπάθεια. Οπότε όταν έφτασα στο τερματικό και λιποθύμησα, υπέθεσα ότι είμαι νεκρός, έτσι. Οπότε, γιατί μιλάει εδώ πέρα, μιλάει ουσιαστικά για ένα ρεκόρ το οποίο μέχρι τότε νόμιζαν όλοι ότι είναι αδύνατο να σπάσει. Ότι ένα μίλι δεν μπορεί να το κάνει με κανέναν τρόπο σε λιγότερα από 4 λεπτά. Ο πρώτος που το σπάσε ήταν ο Roger Bannister, λοιπόν. Μετά από τον Roger Bannister, ως τότε δεν το σπάγε κανείς. Όταν το σπάσε ο Roger Bannister, τι έγινε, άρχισαν και το σπάγαν όλοι ο ένας μετά τον άλλον. Τι μας λέει αυτό. Τώρα μου πεις, επιστήμη έχει εξελιχθεί, έχουν πάρει περισσότερα αναβολικά, κουλουπού. Αυτή είναι η πιο έτσι
κοινική απάντηση που είναι και σωστή ως ένα σημείο, αλλά δεν είναι η μόνη απάντηση. Γιατί ακόμα και την επόμενη χρονιά το σπάσανε και την μεθεπόμενη χρονιά, δεν περιμέναν 100 χρόνια για να αρχίσουν να το σπάνε, το σπάσανε από την πρώτη χρονιά κιόλας. Έτσι. Οπότε αυτό τι μας λέει, μας λέει ότι είναι εδώ πέρα αυτό. Το όριο ήταν εδώ πέρα. Έτσι. Ότι δεν μπορείς να το σπάσεις αν δεν. Αν το πιστεύεις ότι δεν μπορείς να το σπάσεις, δεν μπορείς να το σπάσεις. Αν πιστεύεις ότι μπορείς να το σπάσεις, μπορείς να το σπάσεις. Έτσι έχω εμπνεύσει εγώ πολύ κόσμο να χάσουν τα κιλά, γιατί λένε: α, αν μπορείς ο Σάρο, μπορώ κι εγώ. Και έτσι αυτοί που χάσαν τα κιλά έμπνευσαν κι άλλους να χάσουν τα κιλά, γιατί λένε: α, αν μπορεί ο Γιώργος, η Κατερίνα, η Σοφία, ο Μιχάλης, μπορώ κι εγώ. Και δημιουργείται έτσι μια άλλη αντίδραση. Τώρα, αυτοί που μένουν πίσω είναι οι πιο κοινικοί. Αυτοί που δεν βρίσκουν το κοινό με τον άλλον. Αντί να πούνε: α, αφού μπορείς ο Ρότζερ Μπάνιστερ να το κάνει, μπορώ κι εγώ. Λένε: α, αυτός έκλεψε. Α, δεν τον χρονομέτρησαν σωστά. Α, το ένα, α, το άλλο. Έτσι. Οπότε, τι κάνουμε, βρίσκουμε τα κοινά. Τι δεν κάνουμε, βρίσκουμε δικαιολογίες και δεν βρίσκουμε τις διαφορές μας. Όταν κάποιος πετυχαίνει κάτι, αντί να τον κράξουμε, να τον ρίξουμε κάτω, ας δούμε τι έκανε σωστά, να πάρουμε έμπνευση. Να πάρουμε έμπνευση, να βρούμε τα κοινά με αυτόν. Έτσι. Πάντως είναι μια πολύ ωραία ιστορία, δηλαδή. Ειδικά επειδή οι γιατροί του πάνε, ότι οι γιατροί, οι ίδιοι οι επιστήμονες είπανε είναι αδύνατον, δεν πρόκειται να συμβεί. Και ο τύπος τα κατάφερε. Δεν είναι απίστευτο, δηλαδή, άμα έρθει ένας γιατρός και σου πει κάτι, δεν είναι ο νόμος, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ε, δεν είναι τρελό. Για να το έχω σπάσει, μάλλον έχω πεθάνει. Τώρα είμαι στον παράδεισο. Το οποίο είναι πολύ τρελό. Δηλαδή, σκεφτείτε το λίγο, επεξεργήστε το λίγο στο μυαλό σας, είναι πάρα πολύ τρελό όλο αυτό. Έτσι. Εγώ θυμάμαι που μου είχε πει ο γιατρός, για παράδειγμα, ότι έχω πρόβλημα στη μέση και ότι δεν θα μπορέσω να ξανασηκώσω βάρη. Και από τότε είχε μπει στο μυαλό μου ότι είμαι σακάτης, ξέρω εγώ. Και από τότε δεν μπορούσα να σηκώσω βάρη. Και επειδή πρόσεχα πάρα πολύ, άρχισε και πόναγα πάρα πολύ. Δηλαδή, επειδή δεν γύμναζα την πλάτη μου έτσι όπως έπρεπε, πόναγα περισσότερο. Και ήταν χειρότερα τα πράγματα. Και σιγά σιγά γινόμουν σακάτης. Έτσι, επειδή το είχα πιστέψει, επειδή μου το είχε πει ένας γιατρός. Έτσι. Μετά πήγα σε έναν άλλον πολύ καλό φυσικοθεραπευτή και μου λέει: όχι, παιδί μου, τι μαλακές είναι αυτά. Κάνε λίγο stretch και θα στρώσει το πράγμα. Και μην είσαι πολύ ωραίος καθιστός. Μόνο αυτό μου είπε. Και μετά το έκανα και συνέβη, όντως. Τι είναι, είναι όλα εδώ πέρα. Είναι αρκεί να το πιστέψουμε και να πάρουμε έμπνευση. Εντάξει, αυτό είναι. Οπότε, ελπίζω να σας πόρωσα. Τώρα, πριν κλείσω, να μιλήσω και πριν κλείσω, παιδιά, να σας πω και για το προηγούμενο βίντεο. Στο προηγούμενο βίντεο κάναμε μια ωραία, πολύ ωραία προσπάθεια εγώ, ο Αναστάσης, ο Πέτρος, ο Τάσος, βάλαμε όλη την ψυχή μας σε αυτό το πράγμα, έτσι. Και μπαίνω και τι βλέπω στα σχόλια, μιλάνε όλοι για το εμβόλιο. Προπαγανδίζεις το εμβόλιο, είσαι αυτό, είσαι τόνα, είσαι τ' άλλο. Παιδιά, δεν έχω κάποια κρυμμένη ατζέντα, εντάξει. Εγώ απλά είπα ότι είμαι ερείπιο, γιατί επειδή έκανα το εμβόλιο. Τελεία. Αν δεν μπορούμε να συνυπάρχουμε έχοντας διαφορετικές απόψεις, δεν ξέρω τι να πω. Δηλαδή, θα πρέπει να σέβεσαι τον άλλον άσχετα με τις απόψεις που έχει. Δεν θα πρέπει να εξωστρακίζεις τον άλλον επειδή δεν συμφωνεί σε όλα μαζί σου. Πρώτον, δεν εξωστρακίζουμε κάποιον επειδή έχει διαφορετική άποψη από εμάς. Ο μόνος τρόπος να εξελιχθούμε είναι να κάνουμε παρέα με τέτοια άτομα. Δεύτερον, δεν κρίνουμε τους πάντες και τα πάντα. Ειλικρινά, δεν σε κρίνω αν έκανες ή δεν έκανες το εμβόλιο και περιμένω να κάνεις το ίδιο και από μένα. Έχω φίλους που έχουν κάνει το εμβόλιο, έχω φίλους που δεν έχουν κάνει το εμβόλιο, έχω φίλους που έχουν κάνει την τρίτη δόση, που δεν έχουν κάνει την τρίτη δόση. Έχω φίλους. Δεν θα κάτσω να πλακωθώ με τον καθένα που έχει ή δεν έχει κάνει το εμβόλιο. Επίσης, αυτό που είπα και πριν, κάτσαμε, κάναμε μια πολύ ωραία προσπάθεια, δείξαμε κάτι transformation, δείξαμε κάτι ωραία πλάνα, δείξαμε ωραία γεύματα, αυτό, το ένα, το άλλο. Και μερικοί, το 0,1% του κοινού, βρήκε να πει το αρνητικό για αυτούς, το εμβόλιο. Εντάξει. Είναι το ίδιο που είπα πριν. Αντί να βρούμε τα κοινά που έχουμε και να μας ενώσουμε, πάμε και βρίσκουμε τις διαφορές και έτσι τσακωνόμαστε για αυτές. Μου λες, η καιρή είναι δύσκολη. Μπορεί να είναι η καιρή δύσκολη. Αλλά αυτή είναι ευκαιρία για να ενωθούμε περισσότερο. Όχι για να πλακωθούμε περισσότερο. Εντάξει, παιδιά, είμαστε όλοι μια παρέα, μια οικογένεια. Δεν πλακωνόμαστε όλοι μεταξύ μας. Όλα καλά. Μπορούμε να έχουμε διαφορετικές απόψεις, διαφορετικές αντιλήψεις και να συνυπάρχουμε χωρίς να σκοτωνόμαστε. Ας βρούμε τα κοινά μας, όλοι έχουμε ένα στόχο εδώ πέρα, να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Εντάξει, αυτό έχει σημασία. Πάνω απ' όλα. Λοιπόν, αυτά, παιδιά, θα πούμε την επόμενη φορά με το καλό. Peace out!